Μία σημαντική απόφαση πήρε χθες ο Άριος Πάγος, καθώς απέρριψε το αίτημα μειονοτικών συλλόγων της Θράκης να χρησιμοποιούν τον όρο τουρκικός τουρκική στην ονομασία τους, παρά τα όσα προβλέπει η συνθήκη της Λοζάνης και μετά τις απορριπτικές αποφάσεις των εφετείων. Η υπόθεση εκδικάστηκε τον περασμένο Οκτώβριο στην Ολομέλεια του Άριου Πάγου μετά από προσφυγή τουρκοφρόνων σωματείων που αιτήθηκαν την εφαρμογή απόφασης του 2008 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η λεγόμενη Τουρκική Ένωση Ξάνθης πρωτοστάτησε στην προσφυγή προς το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της χώρας με την υποστήριξη της Ομοσπονδίας Τούρκων Δυτικής Θράκης που δραστηριοποιείται στο εξωτερικό και χρηματοδοτείται από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η Άγκυρα και οι τουρκόφρονες της μειονότητας ζητούν επιτακτικά από την Αθήνα την εφαρμογή της απόφασης του ΕΔΑΔ με την οποία επιχειρείται ουσιαστικά πλάγια αναθεώρηση της συνθήκης της Λοζάνης, αφού αναγνώριση του δικαιώματος δημιουργίας ένωσης Τούρκων πολιτών στη Δυτική Θράκη καταργεί στην πράξη την θρησκευτική ταυτότητα της μουσουλμανικής μειονότητας και την καθιστά εθνική μειονότητα με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη χώρα μας. Ανακοίνωση της παράνομης Τουρκικής Ένωσης Ξάνθης αναφέρει πως ο αγώνας για αναγνώριση των σωματείων της μειονότητας ως τουρκικά θα συνεχιστεί με τον ίδιο ζήλο έως τη δικαίωση. Ανακοινώνουμε στην κοινή γνώμη πως αυτόν τον αγώνα διεκδίκησης δικαιωμάτων που συνεχίζουμε επί δεκάδες χρόνια ως Τουρκική Ένωση Ξάνθης θα τον συνεχίσουμε με αποφασιστικότητα και από τώρα και μετά. Επιθυμούμε να τονίσουμε ότι μετά από την ανακοίνωση του αιτιολογικού του Αρίου Πάγου θα προβούμε στην απαραίτητη αξιολόγηση και θα καθορίσουμε τον μετέπειτα δρόμο του αγώνα μας. Ως Τουρκική Ένωση Ξάνθης θα συνεχίσουμε τον αγώνα διεκδίκησης των δικαιωμάτων μας μέχρι να επέλθει δικαιοσύνη, αναφέρει η ανακοίνωση της παράνομης ένωσης. Η Τουρκική Ένωση Ξάνθης, η παλαιότερη μη κυβερνητική οργάνωση της τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης, απαγορεύτηκε το 1983 με δικαστική απόφαση. Ως αποτέλεσμα του νομικού αγώνα που διεξήγαγε η Τουρκική Ένωση της Ξάνθης, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κάλεσε την Ελλάδα να προβεί στις απαραίτητες ρυθμίσεις για την εγγραφή της Ένωσης. Σε αυτό το πλαίσιο της εκτέλεσης των αποφάσεων του ΕΔΑΔ εκδόθηκε νομικός κανονισμός στην Ελλάδα το 2017, ο οποίος επιτρέπει στις απαγορευμένες ενώσεις να υποβάλουν αίτηση για επανεγγραφή, αλλά έγιναν σοβαρές εξαιρέσεις από την αποδοχή αυτών των αιτήσεων. Διαπιστώθηκε ότι η αίτηση που υπέβαλε η Τουρκική Ένωση Ξάνθης για επανεγγραφή μετά τον προαναφερθέντα νομικό κανονισμό απορρίφθηκε από το εφετείο με την απόφαση που ανακοινώθηκε στις 30 Ιουνίου 2021 μετά το εφετείο. Αυτό δείχνει ότι η Ελλάδα, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης, συνεχίζει επίμονα τις κατασταλτικές πολιτικές της σχετικά με την άρνηση της ταυτότητας της τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης παρά τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ. Καταδικάζουμε την απόφαση του Ελληνικού Ακυρωτικού Δικαστηρίου, το οποίο αγνοεί τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ και καλούμε την Ελλάδα να ενεργήσει σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο να εφαρμόσει τις αποφάσεις της ΕΣΔΑ που αρνήθηκε να εφαρμόσει για 13 χρόνια και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την εγγραφή μη κυβερνητικών οργανώσεων της τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τον αγώνα της Τουρκικής Ένωσης Ξάνθης για δικαιώματα σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ. Ανακοίνωσε η Άγκυρα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.